Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 4 Μαΐου, ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Σε 145 εκλογικά τμήματα στο νομό μας θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή οι πολίτες της Χίου που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, ο αριθμός των οποίων φτάνει τυπικά στις 64.233. Τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν σε ένα μαραθώνιο πρόγραμμα στα τηλεοπτικά μέσα της αλήθειας με πολλούς καλεσμένους από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα. Ας δούμε όμως, ενώ μας χωρίζουν δύο μόλις μέρες από την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου, σε ποιο βαθμό είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για να διεκπαιρεώσει αυτή την διαδικασία. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καλημέρα σας. Πράγματι, το σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο έπρεπε να οργανωθούν και να υλοποιηθούν αυτές οι εκλογές έχει δημιουργήσει ένα κλίμα περισσότερης έντασης δουλειάς, θα έλεγα εγώ από την πλευρά μου. Εδώ, εμείς αυτή τη στιγμή ως Περιφερειακή Ενότητα είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Πιστεύω έχουμε φροντίσει ούτως ώστε οι προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή, έχει γίνει ο καθαρισμός των εκλογικών τμήματων, έχει γίνει ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων που ψηφίζει στοιχείο, έχει οργανωθεί το σύνολο του εκλογικού υλικού στο σάκο που θα πάρει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Και αφορά τόσο. Σήμερα, ως γνωστόν, ήταν η τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας. Έτσι, είχαμε και σήμερα τις τελευταίες προεκλογικές συνεντεύξεις. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα το πρωί στο καφέ Κήπος ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, Σταμάτης Κάρματζης, ο οποίος έδωσε έμφαση στο χαρακτήρα, την επιτυχή προσωπική του διαδρομή στα κοινά, στη διάθεσή του για προσφορά με επιστροφή στον άνθρωπο. Αυτά ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να πούμε, που ανέδειξε ο ίδιος μέσα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, κύριο Ατσάλη. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Κάρματζης απέφυγε να αναφερθεί στις ευθύνες του κόμματός του για την ψήφιση του Μνημονίου 2, αλλά και στις πολιτικές προτάσεις που καταθέτει το κόμμα του για την επομένη των εκλογών. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους μισθούς των 400 ευρώ και τα διέξοδα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες εξαιτίας της ψήφισης του Μνημονίου 2 και από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κάρματζης τόνισε ότι η κόκκινη γραμμή για τον ίδιο, εφόσον εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, είναι η περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων. Κυρία Κώτη, επέμενα και επιμένω ότι εγώ δεν αγαπώ τους αριθμούς και δεν νομίζω ότι από τους αριθμούς πράγματι εξαρτάται η ευτυχία των ανθρώπων, η δυστυχία, ναι, διότι οι αριθμοί είναι κέρδος. Συνεπώς, εγώ διαχωρίζω και θα συνεχίσω να το λέω αυτό, ότι αριθμοί και άνθρωπος πρέπει να είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη την οποία είχα δώσει, ότι εγώ θέλω να αγωνιστώ. Με ρωτήσατε για τα τεκτενόμενα στη Βουλή των Ελλήνων. Ολοκληρωμένη, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη του κυρίου Κάρματζη θα ενταχθεί στο τοπικό μας πρόγραμμα. Να πούμε όμως ότι επισήμως η τελευταία προεκλογική συνέντευξη τύπου δόθηκε αργά το μεσημέρι από την κυρία Ελπίδα Τσουρή, υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία και εκείνη κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα των δημοσιογράφων. Ναι, καταρχήν σε ό,τι αφορά αυτό το λεφτά υπάρχουν και το οποίο έχει πληρώσει πανάκριβα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Φρεζούλη, έχω αναφερθεί. Θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πιθανόν να είπε κάποια υπερβολή τότε, με την έννοια ότι πλούτος υπάρχει σε αυτή τη χώρα και οφείλουμε να τον αξιοποιήσουμε και να μην τον χάνουμε. Όπου θέλει ο λαϊνός, κουλέει του. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πληρώσει ο τόπος και έχει ασκηθεί αυτοκριτική μέχρι και αυτομαστίγωμα πολύ σκληρά μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αν θα δείτε όμως μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά και σε τέτοιου είδους λογικές και αντιλήψεις όπως το λεφτά υπάρχουν, για να το πούμε επιγραμματικά, στη σημερινή εποχή ανάμεσα στον Βαγγέλη Βενιζέλο και στον Αντώνη Σαμαρά. Δυστυχώς ο κύριος Σαμαράς μάλλον είναι μακράν της πραγματικότητας στην οποία ζει η χώρα, κινείται σε μια λογική του λεφτά υπάρχουν,